Πάμε τώρα σε μια πολύ περίεργη αποκάλυψη που έκανε η Ελένη Φιλίνη, η οποία αναφέρθηκε ότι μια γυναίκα πασίρουν στο σκηνοθέτη, της επιτέθηκε σεξουαλικά. Ναι. Πάμε να δούμε τι καταγγέλει η ίδια. Τι πάντως σεξουαλική παρενόχληση στο θέατρο. Γιώργο μου, τα έχω μιλήσει πριν 20 χρόνια εγώ αυτά. Πριν 20 χρόνια. Πριν 20 χρόνια εγώ μίλησα στη Γιά Τζόγλου που είχε στο Alter με εκπομπή. Ναι. Και είχα μιλήσει όταν ξεκίνησα. Ναι. Δέχτηκα και έχασα τις δουλειές. Τα είχα κάνει άλλα πράγματα. Όταν λες έχασα τις δουλειές, δηλαδή σε απίστευαν ότι αν δεν αυτό. Εψυχρόνια, αυτό μου το είχε σε μια ταινία. Σε ταινία σου είχε τύχει. Σε ταινία μου. Αν δεν μου κάτσεις, φεύγεις. Όχι, μου είπε ναι. Για κάτσε, για κάτσε. Ναι, όχι, ονόματα δεν έχω πει. Δεν είχε πει. Δεν είχα πει ονόματα. Γιατί. Θα σου πω γιατί. Γιατί. Το μετάνιωσες. Που δεν είπε ονόματα, όχι. Γιατί πάντα σκεφτόμουν. Πρώτα απ' όλα, δεν ήταν η πρώτη σεξουαλική παρενόχληση σε μένα. Αυτά γίνονται όσο υπάρχει ο άνθρωπος. Ναι. Και όχι στον κύκλο το δικό μας. Παντού. Να πας στην τράπεζα, να πας στο νοσοκομείο, να πας στο γραφείο, να πας στον μπακάλι κοπαλιά, να πας στο. Για να το σταματήσεις εννοώ. Ότι ίσως έτσι. Εγώ. Όχι, να κάτσε κοντά στην ταινία, κάτσε για να καταλάβω, ρε παιδί μου. Όχι, σε μια ταινία με είχαν επιλέξει, ήμουν μαθήτρια τότε και δραματικής. Ναι. Και με είχε επιλέξει η μητέρα της ηρωίδας τότε, για μια ταινία τέλος πάντων. Γιατί ψάχνανε, ήμουν φαντάσου δραματική σου μιλάω. Και όταν πήγα να με πήγανε μετά από κάποιες μέρες να πάω να δω τα μέρη εκεί που θα γινόταν στα γυρίσματα, μου είπε τότε ένας. Δεν ήταν, εγώ ήμουν και παιδάκι όμως τότε. Ήμουν μικρή, δεν ήξερα. Πόσο χρονών? Ήμουν 19 χρονών. Μάλιστα, μόνο. Και. Και μου λέει, ξέρεις, εμψυχρό όμως. Ένας διευθυντής παραγωγής ήταν. Δεν ήταν τόσο σκηνοθέτης. Ναι, ναι, ναι. Αν δεν έρθεις μαζί μου, να ξέρεις, δεν πρόκειται να γίνει δουλειά. Όπως θα ακούσω όμως. Αν δεν έρθεις μαζί μου, θα γίνει. Εμψυχρό όμως. Δεν πρόκειται να κάνεις το ρόλο. Αν δεν έρθει μαζί, δεν πρόκειται να κάνει το ρόλο. Μετά έχει τη γυναίκα του σκηνοθέτη. Δηλαδή βλέπουμε η σαπίλικη βρωμιά από τότε. Όλα τα χρόνια τα προηγούμενα.